Μέγιστε μοναδικέ βασιλιά Μίνωα, εκλεκτέ και χρησμένε από τους Ολύμπιους Ελάνιους θεούς. Μοναδική ύψιστη Ελάνια ενσάρκωση, η έτου του του των κρατήστων, ζεύς του διός. Σου ανατέθηκε η μέγιστη μοναδική συμπαντική αποστολή στην Γέα Δήμητρα Άρτεμις, του Ελάνιου ηλιακού συστήματος Απόλλων, των δώδεκα πλανητών και του απλανούς ήλιου Απόλλων. Τότε που η γέα Δήμητρα Άρτεμις, από ολική κατάπτωση αποστατικής επιβολής όλων των δημιουργημάτων της, κινδύνευε με ολικό απόλυτο πάγωμα και ολικό αφανισμό όλων των δημιουργημάτων ανθρώπων, ζώων, φυτών, πτηνών, ψαριών, εντόμων και κάθε ζωντανού οργανισμού και οποιονδήποτε υβριδιακών μεταλλαγμένων πλασμάτων και κάθε υβριδιακού οργανισμού και οργανικού αποστατικού κυτάρου τότε ήταν η ώρα να επέμβουν στη Γέα Δήμητρα Άρτεμις, οι δημιουργικές Ολύμπιες Ελλάνιες Θείες Δυνάμεις, με μία πολυδιαστατική συμπαντική οντότητα, εσένα μοναδικέ εκλεκτέ και χρησμένε, Βασιλέα Μίνωα. Ήρθες στην Γέα Δήμητρα Άρτεμις, σχεδόν πριν δύο γαλαξιακούς ενιαυτούς του Ιρηδανού, ο νους της Ήρυδας. από σήμερα, που είναι το τέλος του συμπαντικού ενιαυτού Άρτεμις. 130.000 γη έτη δίμητρα Άρτεμις για μια περιστροφή του γαλαξία Ιριδανού γύρω από το σύμπαν μας Άρτεμι. Και το τέλος του γαλαξιακού ενιαυτού του Ιριδανού. 26.000 γη έτη δίμητρα Άρτεμις για μια περιστροφή του ηλιακού μας συστήματος Απόλλων στον γαλαξία μας Ιριδανό. Η μέγιστη Μοναδική συμπαντική αποστολή σου ήταν και είναι σταθμός της δημιουργίας για όλη την γέα Δήμητρα Άρτεμις και όχι μόνο. Για όλους τους ανθρώπους και για όλα τα δημιουργήματα, πάνω και κάτω σε αυτήν, με τις μοναδικές τεράστιες δυνάμεις σου, τις δυνατότητές σου και τα συμπαντικά υπερόπλα της Θείας Ολύμπιας μοναδικής αληθινής νομοτελειακής ελάνιας δημιουργίας, που ως μοναδικός, εκλεκτός και χρισμένος που ήσουν, είσαι και θα είσαι, σου παρέδωσαν και σε θωράκισαν. Μόνο εσένα, βασιλιά Μίνοα. Τότε σταμάτησε τον χρόνο. Σταμάτησε στο ολικό πάγωμα της γέας Δήμητρα Άρτεμις. Σταμάτησε τον αφανισμό των ανθρώπων και όλων των δημιουργημάτων της γέας Δήμητρα Άρτεμις, κρατώντας το ωραλόι του χρόνου συμπαντικός μηχανισμός υπερόπλο του χρόνου, που μόνο εσύ βασιλιά μήνοα μπορούσες να το έχεις και να το χειρίζεσαι. Αντέστρεψε τον χρόνο και ως μοναδικός μύστης του νου Μίνωας, διότι αυτό σημαίνει το μοναδικό μέγιστο ελάνιο κωδικό όνομά σου. Μίνωας, ο μύστης του νου. Αυτός που έχει και κρατά τα μυστικά του νου, της νόησης, και είναι νόας, μη νοάς. και με την τεράστια μέγιστη δύναμή σου, και με την μοναδική δική σου υπερβολική ιδιότητα, που μόνο εσύ διαθέτεις, ως εκλεκτός και χρησμένος από όλον τον Όλυμπο, και ως ιός του κράτης του των κρατήστων, άρχοντας του φωτός, ζεύς του Διός, να προστάζεις, ναι, εσύ μόνο, εσύ να προστάζεις τον χρόνο, την τεράστια μοναδική υπερκόσμια οντότητα που σηματοδοτεί με τα τεράστια συμπαντικά συμβολά του και δυνάμεις του την αληθινή δημιουργία σε όλα τα επίπεδά της. Που διαχωρίζει την ύπαρξη από την ανυπαρξία, το κενό και νου από το νου, την ώρα από το χάος, την ώρα και δημιουργία των α, συμπαντική ροή του ωμέγα, ώρα από το χάος της ανυπαρξίας και του κενού. Πρόσταξε τον χρόνο και αντέστρεψε το ωραλόι του χρόνου. Έσπασες και διέλυσες τον ψεύτικο κατασκευασμένο αποστατικό χρόνο σε όλα τα επίπεδα και πεδία που εμφανιζόταν με μορφοποιήσεις και εκδηλώσεις, εκπομπές που τον είχαν επιβάλει οι αποστατικές μιασματικές σκοτεινές δυνάμεις, σε όλη την επικράτεια της γέας Δήμητρα Άρτεμις και σε όλα τα δυναστευμένα, σκλαβωμένα δημιουργήματα επί αυτής. Συρίκνωσες, σημάζεψες, ανάγκασες συσπάσεις σε όλον τον ψεύτικο κατασκευασμένο αποστατικό χρόνο και εξαφάνισες, καθάρισες έτη γήινα χιλιάδες, ώρες χιλιάδες, δισεκατομμύρια λεπτά και δευτερόλεπτα, γεγονότα, χρονικά, στιγμές χρονικές της κοσμικής χρονογραμμής και γήινου βίου του ψεύτικου αποστατικού χρόνου και ψεύτικης χρονόφουσκας. Ως απόστημα καρκινικό εξόγκωμα που κατατρώει την συμπαντική ενέργεια της δημιουργίας και όλων των δημιουργημάτων της. Ως ποτέ να μην υπήρξαν, ως ποτέ να μην έχουν συμβεί στον συγκεκριμένο χώρο μας και ως ποτέ να μην υπήρξε αυτός ο ψεύτικος κατασκευασμένος αποστατικός χρόνος. Σε όλο τον χώρο της γέας Δήμητρα Άρτεμις, σε όλους τους ανθρώπους και σε όλα τα δημιουργήματα που είναι εντός αυτής. Βασιλιά Μίνωα, μοναδικέ, έκλεισε στο τεράστιο χάσμα ανάμεσα στον ψεύτικο αποστατικό χρόνο και στον πραγματικό μοναδικό νομοτελειακό χρόνο που έχει θέση με νόμους όρκους, δομής και δόμησης, σύνθεσης και σύνδεσης σε όλα τα διαστατικά και πολυδιαστατικά και πολυδιαστασικά επίπεδα και πεδία. Η μοναδική αληθινή πραγματική θεία ελάνια δημιουργία των Α και του Ω και επανέφερε σε όλο το περιβάλλον, ορατό και αόρατο, οτιδήποτε στο υλικό και στο άλλο περιβάλλον και όλον τον πλανητικό συμπαντικό οργανισμό, ως δημιούργημα ολότητα μονάδα Ιώτα, Γέα Δήμητρα Άρτεμις, και όλα τα δημιουργήματα πάνω και εντός αυτής, σε πλήρη και απόλυτη ισορροπία, αρμονία και ευθυγράμμιση με την πραγματική αληθινή νομοτελειακή ροή του αληθινού, μοναδικού πραγματικού χρόνου, της αληθινής μοναδικής πραγματικής ελάνιας δημιουργίας και όλα εναρμονισμένα μέσα στους δημιουργικούς νόμους όρκους, κανόνες, ελάνιες εντολές, πρωτόκολλα στον χώρο, έτσι όπως τα έχει θέσει η δημιουργία τους. Κώδικες δομής, δόμησης, ανάπτυξης, σύστασης και σύνθεσης της ολικής δημιουργικής νομοτελειακής λειτουργίας και ύπαρξης των πάντων. «Μόνο εσύ, Ελάνιε Βασιλέα Μήνοα, ως μοναδικός εκλεκτός και χρησμένος, μπορούσες να το κάνεις. Να βάλεις τέλος στην κατάπτωση του πλανήτη Γαία Δήμητρα Άρτεμις, στον αφανισμό των ανθρώπων και όλων των δημιουργημάτων. Μόνο εσύ, μοναδικέ εκλεκτέ Βασιλιά Μήνοα, έθεσες νέα αρχή, δίνοντάς μας μία ακόμη ευκαιρία να επανενταχθούμε και να βιώσουμε μέσα στην ομοτελειακή, αληθινή ελάνια δημιουργία μας, με όλες τις άπειρες δυνάμεις και δυνατότητες, που μόνο η μοναδική ελάνια δημιουργία δίνει ω δώρο και προσφέρει σε όλα τα δημιουργήματά της, όπως άπειρη αυθονία, άπειρη αισθητική, άπειρη ελευθερία, άπειρη ισότητα, άπειρη αρετή, άπειρη δικαιοσύνη, άπειρη αλήθεια, άπειρη λογική, άπειρη αρμονία, άπειρη αυτογνωσία, άπειρη ευδαιμονία και άπειρη ανδρεία. Και έθεσες εν αρχή για όλον τον πλανήτη Γαία Δήμητρα Άρτεμις, για όλους τους ανθρώπους και για όλα τα δημιουργήματα. Ως παντοκράτορας μοναδικός βασιλέας που ήσουν Μίνωα, σε όλον τον πλανήτη Γαία Δήμητρα Άρτεμις και τον τότε γνωστό κόσμο, Μόνο σε εσένα μοναδικέ εκλεκτέ βασιλέα μήνοα, ο κράτιστος των κρατίστων, άρχοντας του φωτός ζεύς του Διός, έδωσε τις εφτά ελάνιες εντολές, τις μοναδικές αληθινές νομοτελειακές θείες του έβδομου επίπεδου και πεδίου του Διός και του έβδομου πολυδιαστασικού πεδίου και επίπεδου, της θεία μοναδικής αληθινής ελάνιας δημιουργίας και της ολότητας του Ολύμπου» και που μόνο εσύ βασιλιά Μίνοα, ήσουν ο μοναδικός, εκλεκτός και χρησμένος να τις φέρεις και να τις εγκαθιδρύσεις στον πλανήτη Γαία Δήμητρα Άρτεμις και ως το μέγιστο θείο δώρο της δημιουργίας να τις δώσεις σε όλους τους Έλληνα ανθρώπους δημιουργήματα της ΑΟΜΕΓΑ δημιουργίας ώστε όλοι τους να έχουν πρόσβαση και πύλη στην αθανασία τους και στην αθάνατη άπειρη νομοτελειακή αληθινή, μοναδική, ελάνια, θεία δημιουργία. Και ποτέ άλλοτε να μην επιτρέψουν σε κανέναν και τίποτα, να παρέμβει και να αλλοιώσει, να μολύνει, να τροποποιήσει, να παραχαράξει, να σκλαβώσει, να δολοφονήσει, να αφανίσει το περιβάλλον τους, ορατό και αόρατο, υλικό και άϊλο. Και κανέναν άνθρωπο, κανένα δημιούργημα, ούτε ζώο, ούτε φυτό, ούτε πτηνό, ούτε ψάρι. Όλα να δημιουργούνται και να αναπτύσσονται με τους νόμους και εφτά ελάνιες εντολές και να προστατεύονται με την ίδια την ζωή της δημιουργίας. Για την ίδια την ζωή της δημιουργίας που κάθε δημιούργημα εκπροσωπεί όλη την δημιουργία στον χώρο και στον χρόνο ώστε να επανατεθούν όλα, τα πάντα, στην δημιουργική ανέλυξη και στην άπειρη νομοτελειακή αέναη η λειτουργική γραμμή της ελάνιας αληθινής δημιουργίας, όπως έχει χαραχθεί με απόλυτη ακρίβεια από το θείο σχέδιο, το όλον φως, το άρι το εν. Βασιλιά Μήνοα, ως μοναδικός, εκλεκτός και χρησμένος που είσαι, ο πατέρας σου Δίας, ο κράτηστος των κρατήστων, σου έδωσε δικιά σου πύλη του συμπαντικού διαστατικού χρονοχώρου και για φύλακα της πύλης αυτής του Διός έβαλε την οντότητα με το κωδικό όνομα Μινόταυρος. Η οντότητα φύλακα αυτή δεν θα επέτρεπε σε κανέναν και τίποτα να εισέλθει στην πύλη του Διός παρά μόνο στον βασιλιά Μίνοα. Το μοναδικό κωδικό όνομα Μινόταυρος καθορίζει την μοναδική δύναμη και δυνατότητα απόλυτη κυριαρχία του βασιλιά Μίνωα στην πύλη του Διός. Και Μινόταυρος σημαίνει Μίνωας και Ταύρος, ιερό ζώο του Διός και της δύναμης, ζώδιο του Διός. Και Μινόταυρος είναι κωδικός του Διός, η δύναμη του Διός στον μοναδικό βασιλιά Μήνοα ως Υιός του Διός και συμπαντικός μηχανισμός του χρόνου. Μόνο εσύ μοναδικέ βασιλιά Μίνωα μπορούσες να περάσεις την πύλη του Διός όσες φορές ήθελες και έπρεπε με απόλυτη πρόσβαση και σύνδεση με τον κάτω κόσμο στην κυριαρχία του Άδη, αδελφό του Δία. Το αντίθετο, αντίστροφο του Δία, αλλά ίδιο, Δία, Άδη, Δία, Άδη. Τα αντίθετα, αντίστροφα είναι πάντα ίδια. Αυτοί που ζουν αποφεύγουν τον Άδη και οι νεκροί τον παρακαλούν να ξαναενσαρκωθούν για να ζήσουν στην δημιουργία. Στον κάτω κόσμο εκεί είναι όλες οι πύλες για όλους τους προορισμούς. Είναι το κέντρο διακομισμού για όλη την κοσμοκρατορία, τη ολική νομοτελειακή, αληθινή μοναδική ελάνια δημιουργία ΑΟΜΕΓΑ, του Ολύμπου και του πατέρα σου Δία, ώστε να εκτελείς τα σχέδια της δημιουργίας και της μοναδικής μέγιστης μοναδικής αποστολής σου, για την γέα Δήμητρα Άρτεμις και για όλα τα δημιουργήματα, και να επαναφέρεις τον πλανήτη γέα Δήμητρα Άρτεμις όλο το περιβάλλον, όλους τους ανθρώπους και όλα τα δημιουργήματα, πάνω σε αυτήν, σε απόλυτη ισορροπία και ακριβή θέση εντός της δημιουργίας τους. Να διορθώσεις οποιαδήποτε βλάβη, μερική ή ολική εκτροπή, αλλίωση, παρέμβαση, στο υλικό και στο άϊλο περιβάλλον, στο ορατό και στο αόρατο περιβάλλον, που κατασκεύασαν και προκάλεσαν οι αποστάτες, με όλους τους υπηρέτες τους, συνεργάτες τους, δούλους τους, και όλους τους προδότες της Ελλάνιας πατρόασουσίας ανθρώπους. Βασιλιά Μίνοα, οι δύο τεράστιοι μόνιμοι απόλυτοι φυλακέ σου, στο γήινο υλικό σου περιβάλλον, επιλεγμένοι από τον πατέρα σου Δία, ήταν ο τάλος και ο δάλος, που είχαν αποστολή την απόλυτη προστασία σου. Μοναδική υπέρτατη οντότητα και συμπαντικός μηχανισμός του χρόνου, είσαι τόσο μοναδικός και δημιουργημένος με ύψιστη θεϊκή τεχνολογία» να κινείσαι στα σύμπαντα, στους ήλιους, στους γαλαξίες, στους πλανήτες, στον πάνω και στον κάτω κόσμο, να περνάς από χιλιάδες πύλες και να περπατάς σε όλες τις διαστάσεις και στα πολυδιαστατικά επίπεδα και πεδία, στον ορατό και αόρατο κόσμο, στον υλικό και στον άϊλο κόσμο. Είσαι τόσο μοναδικός και εκλεκτός που έχεις δικές σου υπερβολές που κάθε αθάνατος στις τάξεις και στις ιεραρχίες της δημιουργίας θα ήθελε να έχει. Υπέρτατε μύστη του νου, μοναδικέ βασιλιά Μίνοα, δεν θα μπορούσε να ήταν άλλος από εσένα, η ε. του Δία, που οι ελλάνιες Ολύμπιες δημιουργικές θείες υπεροντότητες και δυνάμεις της δημιουργίας σε τίμησαν με θεϊκή ύψιστη ελλάνια υπερτεχνολογία, με χιλιάδες κωδικούς, κλειδιά, όπλα και υπερόπλα, για χιλιάδες πύλες, για εκατοντάδες συμπαντικές νομοτελειακές διεργασίες, με μοναδικά απόλυτα μυστικά της Ελλάνιας μοναδικής δημιουργίας, όπου ο πατέρας σου, άρχοντας του φωτός, κράτηστος των κρατήστων, ζεύς του διός, τρεις φορές από εφτά γήινα έτη Δήμητρα Άρτεμη και εντός 21 γήινων ετών, στο ιερό όρος Όλυμπο της κριτικής γέας, μπροστά στην πύλη του Διός, με άπειρη τιμή και άπειρο σεβασμό, σου έδωσε και χάραξε με υπερκόσμια συμπαντική γραφή εθερικών συμβόλων και ορανούς σχημάτων, ουράνιων, ώρα, νους, η αλφα στην κοινή ροή όλων των δυναμεών του ωμέγα και όλα στο νου ο συμπαντικός νου στον ΑΟΜΕΓΑ στην ροή και όλα είναι ο νου στον ΑΟΜΕΓΑ. Και πάνω στον δίσκο του βασιλιά Μίνωα, όλα τα μυστικά χαράζονται για χιλιάδες συμπαντικές διεργασίες, αλλά και το μυστικό, η μίηση, η ολοκλήρωση για την θέωση του κάθε ανθρώπου. Όλα πάνω στον δίσκο σου βασιλιά Μίνοα που μετά από 45.000 έτη γίνα, οι άνθρωποι σήμερα εδώ στην Γαία Δήμητρα Άρτεμις τον προφέρουν ως δίσκο της Φεστού. Μοναδικέ βασιλιά Μίνωα έφερες τεράστια μοναδικά δώρα για εμάς τους Έλλην ανθρώπους από τον πατέρα Δία. Μυστικά, δυνάμεις, δυνατότητες, νόηση, τρόπους μοίησης και άπειρη γνώση για την θέωση του Έλλην ανθρώπου που όταν ο Έλλην άνθρωπος ως δημιούργημα ιώτα ολότητα της ολικής μοναδικής αληθινής ελάνιας δημιουργίας κατανοήσει, νιώσει και ενωθεί με πλήρη επίγνωση με όλα τα επίπεδα του ίδιου του περιβάλλοντός του ως μονάδα στην μονάδα και γίνει ένα και το αυτό, το ίδιο με αυτό ως μία ολότητα του ορατού και του αόρατου, του υλικού και του άειλου, τότε μόνο θα μπορέσει να ελέγξει, να χειραγωγήσει, να κατευθύνει, να διοικήσει τα τέσσερα στοιχεία της φύσης. Το υγρό στοιχείο, τον αέρα, την στερεά ύλη, χθόνα, την θερμότητα, φωτιά και όλες τις δυνατότητες της υπέρτατης μύησης, ώστε όλοι οι Έλληνες άνθρωποι με άπειρη ισότητα να κατανοήσουν και να κατακτήσουν τις τεράστιες δυνάμεις της φύσης, του περιβαλλοντός τους και της φύσης τους. Να θεωθούν και να γίνουν θεοί επί της γέας Δήμητρα Άρτεμις, θεοί, δυνατοί, ταχύτατοι και να φαίνονται, δίνοντας σε όλους τους Έλλην ανθρώπους την δύναμη και δυνατότητα της θεωσής τους. Οι Έλλην άνθρωποι δεν τίμησαν, δεν σεβάστηκαν αυτήν την τεράστια μοναδική ελάνια γνώση, ούτε ως δώρο μοναδικό μέγιστο την δέχτηκαν. Δεν κατανόησαν ούτε τις μοναδικές μέγιστες ελάνιες εφτά εντολές του Διός. Δεν τίμησαν και δεν σεβάστηκαν αυτές τις τεράστιες και μοναδικές δυνάμεις, δυνατότητες, τα δώρα του Διός και χιλιάδες κωδικούς, κλειδιά, όπλα, συμπαντική νόηση, σύμβολα δυνάμεων, και υπέρτατη μίηση για την θέωσή τους, για την άπειρη αθάνατη ζωή τους στην δημιουργία, που είναι αναπόσπαστο τμήμα της ίδιας της δημιουργίας τους και σκοπός, στόχος, σχέδιο της δημιουργίας. Οι άνθρωποι δεν πολέμησαν και δεν βίωσαν με τις 7 ελάνιες εντολές. Δεν πολέμησαν για να αποκτήσουν την γνώση, την νόηση, την μίηση, για να μειώσουν την απόσταση στον χώρο και στον χρόνο, ώστε να ταυτιστούν το συντομότερο με τον στόχο, τον σκοπό και σχέδιο της δημιουργίας και ύπαρξής τους, στο έβδομο επίπεδο της ελάνιας μοναδικής αληθινής νομοτελειακής δημιουργίας και του διός, όπου είναι το έπαθλο, το τέρμα, ο τελικός προορισμός της υδάτινης, ηλικής νομοτελειακής, ελάνιας δημιουργίας μας. Έτσι, Τότε μοναδικέ Ελάνιε Βασιλιά Μίνοα έδωσε πάλι μια μέγιστη τεράστια ευκαιρία σε όλους τους ανθρώπους να συνενωθούν, να ομονοήσουν, να συγχωρέσουν, να λειτουργήσουν δημιουργικά όλοι μαζί ως κύτταρα ολότητες, μονάδες ιώτα που είναι, ως ολότητα μονάδα ένα δημιουργικού οργανισμού, ένα σώμα, ένας νους, μια οντότητα και ω ολότητα μονάδα σε ένα ολικό υπερσυνείδητο ιότα, δημιουργική ολότητα της Ελλάνιας δημιουργίας. Ω Έλλην άνθρωπος και ως μονάδα πια, αναπόσπαστο τμήμα του συνόλου, του συμπαντικού δημιουργικού οργανισμού, ω ένα με το συμπαντικό υπερσυνείδητο, ακριβώς όπως είναι όλη η δομή και δόμηση λειτουργίας της Ελλάνιας αληθινής μοναδικής θείας δημιουργίας κάθε δημιούργημα αυτή η που μόνο με αυτήν την ακριβή ένωση, σύνθεση και σύνδεση μπορούν να δημιουργούν τα δημιουργήματά τους και τα δημιουργικά αποτελέσματα της ελεύθερης βούλησης των επιλογών τους, για να μπορούν να διαβούν τις συμπαντικές λεωφόρους των δημιουργικών επιπέδων, διαστάσεων, διαστασικών και πολυδιαστασικών επιπέδων και πεδίων ώστε να ζουν και να βιώνουν πάντα μέσα στην μοναδική, αληθινή ελάνια δημιουργία, όπου ζωή υπάρχει μόνο μέσα στην δημιουργία. Και για να ζεις παντοτινά ως αθάνατος, πρέπει να δημιουργείς πάντα μέσα στην δημιουργία τα δημιουργήματά σου, με απόλυτη ακρίβεια και ίδια με την ελάνια πατρόα ουσία, που η απόλυτη αληθινή, μοναδική θεία ελάνια δημιουργία που σε δημιούργησε με όλους τους νόμους όρκους, ελάνια δημιουργικά πρωτόκολλα, κανόνες, τάξεις, ιεραρχίες, κώδικες, συνδέσεις και συνθέσεις. Μοναδικέ βασιλέα Μίνωα, μύστη του νου, σε εκείνη ακριβώς την χωροχρονική συμπαντική στιγμή του αφανισμού των ανθρώπων και όλων των δημιουργημάτων της γέας Δήμητρα Άρτεμις, έθεσες με εντολή του πατέρα σου Δία τους πρώτους Ιερούς Ολύμπιους Αγώνες και με πέντε μόνο αθλήματα και κάθε επτά γήινα έτη του έβδομου επίπεδου του Διός και ο επταετής κύκλος κάθε γεγονότος και κατάστασης δικαίου ή αδίκου και με εντολή του Διός πάγωναν τα πάντα. Σταματούσαν οι πόλεμοι, οι αψιμαχίες, όλες οι διαφορές σε όλα τα επίπεδα του χώρου και με μέγιστο σεβασμό και τιμή διεξάγοντο με ελάνια μεγαλοπρέπεια οι ιεροί Ολύμπιοι του Διός, δίνοντας τη μέγιστη ευκαιρία σε όλους να συνενωθούν κάτω από τα ελάνια πρωτόκολλα, πολεμώντας και νικώντας κάθε εγωισμό τους, κάθε επαρσή τους, κάθε διαφορά τους, κάθε ψευτοφιλοδοξία, έτοιμοι να νικήσουν ή να νικηθούν, να δοξαστούν, να καθαρθούν, να αναγνωρίσουν, να θυμηθούν, να επαναπροσδιορίσουν και να επαναπροσδιοριστούν στα ελάνια πρωτόκολλα της Ελλάνιας δημιουργίας τους, στον στόχο, στον σκοπό και σχέδιο της ύπαρξής τους. Να θυμηθούν και να αναγνωρίσουν ότι μόνο ενωμένοι όλα μαζί τα ανθρώπινα συμπαντικά δημιουργικά κύτταρα ως μονάδα ολότητα θα νικήσουν και θα προστατεύονται από τις αποστατικές μιαρές, μιασματικές, σκοτεινές δυνάμεις και θα βιώνουν την δημιουργία τους και να δημιουργούν τα δημιουργήματά τους σε όλο το άπειρο δημιουργικό νομοτελειακό περιβάλλον, όπου με καθαρότητα, γνώση, νόηση, ελεύθερη από βάρη, ξεκινούσαν τον επόμενο επταετή δημιουργικό κύκλο έως τους επόμενους ιερούς Ολύμπιους Αγώνες, σε επτά έτη η Ιερή Μοναδική Ολύμπη, οι ιεροί μοναδικοί Ολύμπιοι αγώνες του Διός. Μοναδικέ βασιλέα Μήνοα, ως παντοκράτορας που ήσουν, ήταν για όλον τον πλανήτη Γέα Δήμητρα Άρτεμις, για όλον τον γνωστό τότε κόσμο, μεγαλύτερο από τον γνωστό σήμερα κόσμο της Γέας Δήμητρα Άρτεμις. Μοναδικέ βασιλέα Μήνοα, η αποστολή σου που ξεκίνησε στην Γέα Δήμητρα Άρτεμις τότε, δεν έκλεισε. Δεν τελείωσε ακόμη. Ο κύκλος δεν έχει κλείσει τις άκρες του. Και με την μοναδική σου μέγιστη ιδιότητα να προστάζει τον χρόνο και να εκδηλώνεται, να χαράζεται στον χώρο, σε καθιστά μοναδικό προστάτη και ύψιστο υπερασπιστή της γέας Δήμητρα Άρτεμις, των ανθρώπων και όλων των δημιουργημάτων, για όλα τα γήινα έτη. Από τότε μέχρι τώρα, και από τώρα, σήμερα, μέχρι τότε, που είναι όλα εγκλωβισμένα, φυλακισμένα στον ψεύτικο αποστατικό κλεμμένο χρόνο. Όλοι οι άνθρωποι, όλα τα δημιουργήματα και όλα τα πλάσματα εντός ελάνιας δημιουργίας και εκτός ελάνιας δημιουργίας, όπου μόνο εσύ, μοναδικέ βασιλιά Μίνωα, μπορείς να ελευθερώσεις όλους τους ανθρώπους, όλα τα δημιουργήματα και όλα τα πλάσματα και όλο το περιβάλλον, τα πάντα από την αποστατική παγίδα, χρονοφούσκα του ψεύτικου αποστατικού χρόνου. Να εξαφανίσει εντελώς την ψεύτικη υπαρκτή αποστατική χρονική ψευδέστηση και όλες τις ψευδεστήσεις που κατασκεύασαν και συνεχώς κατασκευάζουν οι αποστάτες για όλα τα σκλαβωμένα δημιουργήματα, ώστε να συντηρούν την ψεύτικη χρονόφουσκά τους, ως μοναδικό αληθινό χρόνο και γραμμή βίου. Μόνο εσύ, μοναδικέ βασιλιά Μίνοα, μπορείς να αντιστρέψεις τον χρόνο και να τον ευθυγραμμίσεις, να τον συντονίσεις με τον χώρο, ώστε να ρέει σύνομα και στην ακρίβεια της κοσμικής και συμπαντικής ροής, μόνο προστάζοντάς τον. Μόνο εσύ, μοναδικέ βασιλέα Μίνωα, μπορείς να σπάσεις, να συλλέξεις, να διορθώσεις, να κατευθύνεις και να συρρυκνώσεις όλα τα ψεύτικα χρονικά, ψεύτικα γεγονότα, ψεύτικα αποτελέσματα και ό,τι έχουν παράξει, χαράξει, οικοδομήσει, εκτός νομοτελειακής δημιουργίας, ελάνιας, όλες οι σκοτεινές μυαρέ, αποστατικές δυνάμεις, με όλους τους συνεργαζόμενους τους, δούλους τους, και όλους τους προδότες της Ελλάνιας πατρόας ουσίας μας, στην ψεύτικη χρονόφουσκά του που είναι παράλληλη με τον αληθινό χρόνο της δημιουργίας και μία μεμβράνη είναι το διαχωριστικό του ψεύτικου αποστατικού χρόνου από τον αληθινό χρόνο της Ελλάνιας δημιουργίας. Έτσι χαράζουν οι αποστάτες με τον ψεύτικο ανύπαρκτο αποστατικό χρόνο τον υπαρκτό αληθινό δημιουργικό χώρο και δύο όλων των ανθρώπων και όλων των δημιουργημάτων, όπου όλα μαζί τα δημιουργήματα διαλύουν, δολοφονούν, καταστρέφουν όλο το δημιουργικό περιβάλλον τους, όλη τη Γέα Δήμητρα Άρτεμις, καθώς και την ίδια την δημιουργία τους. Μοναδικέ βασιλέα Μήνοα να ευθυγραμμίσεις, να ισορροπήσεις, να εναρμονίσεις όλους τους ανθρώπους, όλα τα δημιουργήματα, όλο το περιβάλλον, τα πάντα, με την ροή και την τεράστια μοναδική κοσμική οντότητα του πραγματικού συμπαντικού χρόνου της δημιουργίας, στον μοναδικό αληθινό, δημιουργικό ελάνιο χώρο των ενσαρκώσεών μας, της αληθινής μοναδικής ελάνιας δημιουργικής ύπαρξής μας, όπως ακριβώς έχει τεθεί με όλους τους κωδικούς, κλειδιά και όλες τις νομοτελειακές δυνάμεις, όρκους νόμους της νομοτελειακής, μοναδικής θεία ελάνιας δημιουργίας των Α και του Ω και όλων των τάξεων της κοσμικής ιεραρχίας έως το Άρι το Εν όλων φως. Τεράστια μοναδικέ ελάνιε βασιλέα Μήνοα. τα μυστικά σου, τα τεράστια μέγιστα δώρα σου, η αμέθεκτη μοίησή σου, «Η πύλη σου» φρόντισαν οι δυνάμεις της Ελλάνιας δημιουργίας και ο πατέρας Δίας να μην κινδυνεύουν από χέρια αποστατών και προδοτών, εφόσον οι Έλλην άνθρωποι δεν τίμησαν, δεν σεβάστηκαν, δεν προστάτευσαν και δεν έπραξαν τότε. Ο δίσκος καταγραφής κλειδιών, πυλών, κωδικών και κοσμικής μοίησης του Μίνωα επέστρεψε στην έδρα των «Α» πέρα και μακρύτερα από τον 14ο κοσμικό ήλιο και δεν είναι πια στην γαία Δήμητρα Άρτεμις. Όπως και η πύλη του Διός, που ήταν μόνο για εσένα, εκλεκτέ μοναδικέ βασιλέα Μίνωα. Οι Έλλην άνθρωποι δεν σεβάστηκαν, δεν τίμησαν τις δυνάμεις και τις δυνατότητες της απελευθέρωσής τους. Έτσι, οι αποστάτες με τους δόλιους συνεργάτες τους και προδότες μας, προσπαθούσαν έτη ναι, γη να πολλά, να παραβιάσουν την πύλη σου, να την προσβάλλουν, να την βεβηλώσουν, να την βρωμήσουν, να την ανοίξουν και να εισέλθουν μέσα της, να πάρουν την δύναμή της και να έχουν πρόσβαση εισόδου στην ελάνια κοσμοκρατορία μας και ελάνια δημιουργία μας, ώστε να την μολύνουν με τα μία ράρη παρά τους και με όλα τα βδεληρά απόκοσμα αποστατικά σπέρματά τους η μοναδική οντότητα Μινόταυρος, ως απόλυτος μοναδικός φύλακας της πύλης του Διός και του Μίνωα, δεν επέτρεπε σε κανέναν και σε τίποτα να την περάσει. Όποιος προσπαθούσε να περάσει και να εισέλθει στην πύλη, ο Μινόταυρος τον θανάτωνε. Έτσι, η αποστατική, σκοτεινή απόκοσμη μηχανισμοί με τους συνεργάτες τους και προδότες ανθρώπους, προκαλούσαν και προσπαθούσαν να εκβιάσουν τις δημιουργικές δυνάμεις και τον πατέρα Δία. Με βία έστελναν από όλη την Ελλάνια επικράτεια Έλλην ανθρώπους, Ελλάνιο αίμα, άρενες και θύλεις και τους υποχρέωναν με βία να περάσουν την πύλη, όπου φυσικά χωρίς καμία εξαίρεση ο φύλακα Μινόταυρος του θανάτωνε, έτσι ώστε η ίδια η δημιουργία και η πύλη του Διός να θανατώνει τα δικά της δημιουργήματα και να αναγκαστεί ο πατέρας Δίας να αφήσει ελεύθερη την πύλη για να περάσουν τα αποστατικά βδελίγματα και όλα τα ρυπαρά γέννη. Η δημιουργία όμως δεν εκδιάζεται και έχει δισεκατομμύρια δημιουργικούς τρόπους και διαδρομές για να σταματήσει την κατάπτωση και ο Δίας διαχειρίζεται το δίκαιο σε όλα τα επίπεδα και πεδία με δισεκατομμύρια τρόπους, εκδηλώσεις, μορφοποιήσεις, ώστε όλοι να εισπράττουν εκούσια ή ακούσια το δίκαιο και την ομοτέλεια. Έτσι έχρισε τον ιό του τον Θησέα με αποστολή ο Δίας και δίνοντάς του δύναμη και δυνατότητα με υπερόπλο του τον κεραυνό του Διός να πάει στην πύλη του Διός και να σφραγίσει, να κλειδώσει την πύλη που ήταν μόνο για εσένα μοναδικέ βασιλέα Μήνοα και να ελευθερώσει τον απόλυτο φύλακα οντότητα Μινόταυρο. Ο κεραυνός του Διός σφράγισε την πύλη για πάντα, όπου κανείς δεν θα μπορούσε να ξαναπροσπαθήσει να εισέλθει και ελευθερώνοντας τον φύλακα Μινόταυρο και την αποστολή του, ποτέ ξανά ελάνιο αίμα δεν θα ξαναχινόταν για τα αποστατικά σχέδια εκβιασμών των δόλειων σκοτεινών βδεληρών αποστατών και προδοτών μας. Τεράστια και μοναδικέ βασιλέα Μήνοα. οι προδότες άνθρωποι και συνεργάτες των αποστατών, εκτός δημιουργίας, αλλά και όλοι οι άνθρωποι Έλλην του πλανήτη Γαία Δήμητρα Άρτεμις, δεν σεβάστηκαν, δεν τίμησαν, δεν έπραξαν, δεν προστάτευσαν, αδράνησαν για το τεράστιο δώρο σου, για τις ανθρώπινες κοινωνίες και τις πολιτείες των Ελλήνων πολιτών. Τον μοναδικό τεράστιο συμπαντικό λαβύρινθο που μόνο εσύ, μοναδικέ βασιλέα Μίνωα, μύστη του νου και γνώστη των ιδιωτήτων του χρόνου επί του χώρου και ως άρχοντας του χρόνου που προστάζει στον χρόνο και ως απόλυτος μύστης δημιούργησες και κατασκεύασες τον λαβύρινθο των επτά επιπέδων. Μόνο εσύ, Βασιλέα μήνοα, γνώριζες τα μυστικά της κατασκευής και δημιουργίας όλων των επιπέδων, τις γεωδεσίες, ώστε να συνδέσεις τον χώρο με τον χρόνο σε όλα τα επίπεδα του, να συνδέσεις όλα τα επτά επίπεδα στον ορατό και στον αόρατο κόσμο, στον υλικό και στον άϊλο και να συνδέσεις και να αποκαταστήσεις τις επικοινωνίες θεών δημιουργών και ανθρώπινων δημιουργημάτων να συνδέσεις το δημιούργημα άνθρωπο με την πηγή, με τους θεούς δημιουργούς του. Να συνδέσεις τις κοινωνίες των ανθρώπων με τις κοινωνίες των θεών, ώστε ο άνθρωπος ως δημιούργημα να μην ξαναεκτραπεί από την θέση του, να μην ξαναπέσει στα τάρταρα της λύθης, να μην ξαναπροδώσει την πατρόα ουσία του, την ίδια την δημιουργία του, και ποτέ να μην ξαναδώσει τους αποστάτες την πατρόα ουσία του και το ίδιο το δημιούργημά του, απογονό του. Εσύ, μοναδικέ βασιλέα Μίνοα, με εντολές των Ελάνιων Ολύμπιων Δυνάμεων και του πατέρα σου Δία, με υπερόπλα, με θεία Ελλάνια υπερτεχνολογία, κατασκεύασες και δημιούργησες πάνω από έναν λαβύρινθο, ως σταθμούς και συμπαντικά τελωνία, για άμεση και έμεση διαμετακόμιση ολικής ημερικής επικοινωνίας με την μήτρα της θεία Ελλάνιας δημιουργίας μας, ώστε ποτέ ξανά οι άνθρωποι Έλλην να μην νιώθουν μόνοι και απροστάτευτοι, μακριά από όλες τις αληθινές πραγματικές δημιουργικές Ελλάνιες θείες δυνάμεις και να μην ξαναπλανευτούν από καμία αποστατική, μιασματική δύναμη να μην ξαναπροδώσουν την πατρόα ουσία τους, να μην ξαναπροδώσουν τους θεούς δημιουργούς τους, να μην ξαναπροσβάλλουν και προβάλλουν ασέβεια, βεβήλωση στους ομομήτριους προγόνους τους, ολύμπιους ελάνιους δημιουργούς τους. Και σε όλο το ελάνιο θείο γένος της μοναδικής αληθινής ελάνιας δημιουργίας, ώστε πάντα για σημαντικά θέματα υγείας, πλούτου, ισχύω, πολέμων, δύναμης, αρετής, δικαιοσύνης, πολιτικής των πολιτών, ελάνιων ανθρώπων και θέματα ασφαλείας όλων των επιπέδων του ΖΙΝ και του ΕΒΖΙΝ, να μπορούν οι άνθρωποι να συμβουλεύονται και να εισπράττουν από τον συμπαντικό νου και από όλες τις δυνάμεις της δημιουργίας απόλυτες αλήθειες, δίκαιο για όλα τα γεγονότα, καταστάσεις και διαδικασίες που αφορούν όλο το περιβάλλον του πλανήτη Γαία Δήμητρα Άρτεμις, όλους τους ανθρώπους και όλα τα δημιουργήματα, στο ορατό και αόρατο, στο υλικό και άϊλο περιβάλλον. Μόνο οι Ελάνοι θεοί επέλεγαν αυτόν τον άνθρωπο ή τους ανθρώπους που θα επικοινωνούσαν μαζί τους και αυτοί θα έφερναν τις απαντήσεις, τις συμβουλές. Κανένας άνθρωπος θνητός δεν μπορούσε να επιλέξει για τους θεούς. Παρά μόνο οι θεοί επέλεγαν τους ανθρώπους, όπως και όλους τους πραγματικούς, μοναδικούς ελάνιους βασιλείς. Ποτέ δεν τους επιλέγουν οι άνθρωποι. Βασιλέας για την ελάνια κοσμοθέαση σημαίνει η βάση του ήλιου, βασιλιάς, η βάση του φωτός, επιλεγμένη και εκλεκτή πάντα των θεών δημιουργών. Οι άνθρωποι στην γέα μόνο τους αναγνωρίζουν. Ποτέ δεν τους προσδιορίζουν. Οι άνθρωποι μόνο τους αναγνωρίζουν και τους δέχονται διαψήφου ως βασιλείς τους. Ό,τι άλλο πέραν τούτου είναι ψεύτικο, αποστατικό, δόλιο, προϊόν παραχάραξης, αλλίωσης, πλαστογράφησης και παρέμβασης ελάνιων θείων πρωτοκόλων και εντολών παράγωγο του ψεύτικου χρόνου και των ψεύτικων κατασκευασμένων γεγονότων, της αποστατικής τεχνικής για την δυνάστευση και υποδούλωση των ανθρώπων και όλου του περιβάλλοντος της δημιουργίας. Παράγοντας και γεννώντας πάντα αποστατικά σπέρματα, νόσους και αποστατικές ασθένειες, όπως άδικο, έπαρση, ανταλλαγές, περιέργεια και παραγωγή, και χάραξη όλων των αντίθετων αξιών, αντιαξίες με ασθένειες, όπως η απληστία, μυσαλλοδοξία, άπειρο φθόνο για τα πάντα και όλα και ό,τι άλλο παράγωγο παραχθεί, μεταλλαγμένο από όλη την αποστασία. Όπως ο μοναδικός τεράστιος Ελάνιος Μίνωας, έτσι και όλοι οι Ελάνιοι οι βασιλείς, μόνο από τους Ελάνιους θεούς επιλέγονται. Οι άνθρωποι στο σύνολό τους πρόσβαλαν και βεβήλωσαν όλα αυτά τα θεία δώρα. Πρόσβαλαν και βεβήλωσαν τις δυνάμεις και τις δυνατότητες της δημιουργίας. Πρόσβαλαν και βεβήλωσαν τους ελάνιους θεούς δημιουργούς τους. Πρόσβαλαν και βεβήλωσαν και επέτρεψαν την πρόσβαση των αποστατών σε όλα τα επίπεδα της δημιουργίας τους» πρόσβαλαν και βεβήλωσαν τα τεράστια μοναδικά ελάνια τεχνουργήματα και όλους τους ιερούς γεωδετημένους ελάνιους χώρους. Πρόσβαλαν και βεβήλωσαν μοναδικέ τεράστια αναγνωρισμένε βασιλέα Μήνοα τις επτά ελάνιες εντολές του Διός που μας έφερες, την μίηση και κωδικούς θέωσής μας, τον δίσκο σου. Βασιλέα Μήνοα! βεβήλωσαν και πρόσβαλαν Αλείωσαν την έννοια, τον στόχο και τον σκοπό, των ιερών μοναδικών Ολύμπιων αγώνων του Διός, που εσύ, Βασιλεία Μίνοα, πρώτος μας έφερες. Πρόσβαλαν και βεβήλωσαν την πύλη σου, παραχάραξαν και αλείωσαν όλες τις αλήθειες για τον Μινόταυρο, για την πύλη σου, το τεράστιο κωδικό όνομά σου, την τεράστια μοναδική αποστολή σου. Βεβήλωσαν πρόσβαλαν, δίασαν, κατέστρεψαν, επέτρεψαν όλα τα τεράστια μοναδικά τεχνουργήματά σου, όλους τους σλαβύρινθους, ομομήτριε τεράστια μοναδικέ βασιλέα Μήνοα, Μέγιστη τιμή να είμαι από το γένο σου και άπειρο σεβασμό να είμαι από γονό σου. Είσαι αναγνωρισμένος από όλους και όλα. Εμείς οι ομομήτριοι οι Ελλάνοι από γονείς σου, σε αναγνωρίζουμε και σε τιμούμε. Επικαλούμαστε όλες τις δυνάμεις σου και όλες τις δυνατότητές σου. Όλες τις τεράστιες υπέρτατες μοιήσεις σου, τα θεϊκά σου υπερόπλα. Και σου ζητούμε να πάμε πάλι στην αρχή της τεράστιας μοναδικής αποστολής σου. Στα όρια και στα θέμελα που ήρθες να θέσεις. Μοναδικέ βασιλέα Μίνωα, σου ζητούμε. Το τότε με το τώρα να γίνει ένα. Το τώρα με το τότε να γίνει και αυτό ένα. Το χθες με το σήμερα να ενωθεί. Να κλείσουν οι άκρες του χρονοκύκλου. Να παγιδευτεί ο ψεύτικος αποστατικός χρόνος. Και όλοι οι Έλλην άνθρωποι, όλα τα δημιουργήματα με την ελεύθερη βούλησή τους, ενωμένα μία μονάδα ολότητα, να τσακίσουν, να σπάσουν, να εξαφανίσουν τον ψεύτικο αποστατικό χρόνο. Και όλα... Ό,τι είναι χαραγμένο πάνω σε αυτόν που οι ίδιοι οικοδόμησαν και συντηρούν. Μοναδικέ βασιλεία Μήνοα, σου ζητάμε να αντιστρέψει τον χρόνο και να προστάξει τον αληθινό πραγματικό χρόνο να πάρει θέση και να διαλύσει, να καταστρέψει, να εξαφανίσει κάθε ψεύτικο χρονικό γεγονός, κάθε ψεύτικη αρρύθμιση, κάθε ψεύτικη και εικονική χρονική στιγμή κάθε ψεύτικη χρονική παραμόρφωση, κάθε ψεύτικη χρονική εικονική στρέβλωση σε όλα τα επίπεδα και εκδηλώσεις του βίου των ανθρώπων, στον χώρο και σε όλο τον χρονοχώρο, κάθε ψεύτικη χρονική καμπύλωση στο ορατό και στο αόρατο περιβάλλον, κάθε ψεύτικη χρονική διδαχή, ιδεολογία, θρησκεία, δόγμα, αίρεση, κάθε ψεύτικο χρονικό προσώπων, ανύπαρκτων θεοτήτων και οτιδήποτε μοιασματικό, βδελιρό, ρυπαρό, αποστατικό και ό,τι νόσος, ασθένεια έχει κατασκευαστεί. Ό,τι αποστατικό εικονικό στερεώθηκε στον ψεύτικο κατασκευασμένο αποστατικό χρόνο, χρονοφούσκα. Κλέβοντας πάντα από τους ανθρώπους τα δημιουργήματα, την πηγή των δυνάμεων και δυνατοτήτων, κλέβοντας την ίδια την δημιουργία, κλέβοντας και αφαιρώντας από όλους τους ανθρώπους τον πραγματικό χρόνο της ζωής τους και δημιουργίας τους, τον χρόνο της κοσμικής ζωής τους, κλέβοντας τον ίδιο τους τον βίο, τον πλούτο και όλα τα αποτελέσματά τους και στο τέλος του βίου τους και στο τέλος της ενσάρκωσής τους, έκλεβαν και κλέβουν την πεμπτουσία της κοσμικής ενέργειάς τους για να συντηρούν οι αποστάτες πάντα τον ψεύτικο χρόνο τους και την αποστατική ψευτούπαρξή τους. Μοναδικέ βασιλέα Μίνωα, εμείς οι Έλλην άνθρωποι, σήμερα εδώ στην Γέα Δήμητρα Άρτεμις, με πλήρη επίγνωση της ολικής κατάπτωσης που βιώνουμε ως ελάνια δημιουργήματα και με απόλυτη ελεύθερη βούληση και γνωρίζοντας ότι είσαι αθάνατος και ποτέ δεν ήρθες στην γέα Δήμητρα Άρτεμις ενσαρκωμένος ως κοινό θνητός και γνωρίζοντας ότι είσαι τόσο μοναδικός που με το σαρκείο που ενσαρκώθηκες εκεί που μορφοποιήθηκε η τεράστια ενεργειακή συμπαντική οντότητά σου στην γέα Δήμητρα Άρτεμις περπατούσες και διάβαινε σε όλες τις διαστάσεις και χρησιμοποιούσε όλες τις κοσμικές πύλες με την ίδια μορφοποίηση της ενσάρκωσής σου με το σαρκείο σου και το σώμα σου, κάτι τόσο μοναδικό που ποτέ κανένας θνητός δεν έχει κάνει. Μοναδικέ βασιλέα Μίνοα, γνωρίζουμε πως όταν οι Ολύμπιες δυνάμεις έδωσαν τέλος στην γήινη αποστολή σου, το σαρκείο και το σώμα σου δεν έμεινε στην γη, Δήμητρα Άρτεμις. Δημιουργήθηκες από τον πατέρα Δία και από όλες τις νομοτελειακές ελλάνιες θείες δημιουργικές δυνάμεις μοναδικός, απόλυτος και αυτοτελής, ως συμπαντικό μηχανισμός του χρόνου και όχι μόνο. Ναι, θα υπάρχει στην αιωνιότητα, ακριβώς όπως δημιουργήθηκες, για τον στόχο, τον σκοπό και θείο σχέδιο της ελάνιας δημιουργίας, ως απόλυτο συμπαντικό μηχανισμός. Εμείς οι Έλλην άνθρωποι από γονείς σου, ζητούμε να έρθεις μαζί μας, να κόψεις, να διαλύσεις και να εξαφανίσεις όλες τις αποστατικές συχνότητες του ψεύτικου χρόνου. Όλες τις αποστατικές ενέργειες, εμφυτεύματα, εγχαράξεις, ψεύτικα θυμικά του ψεύτικου αποστατικού χρόνου και κάθε ψευδέστηση που αποτυπώνεται και εκδηλώνεται στον ψεύτικο αποστατικό κατασκευασμένο χρόνο και να μας εντάξεις μέσα στον πραγματικό μοναδικό χρόνο της δημιουργίας, της κοσμικής ζωής μας, και του αληθινού πραγματικού βίου της αληθινής δημιουργίας μας, στο πραγματικό αληθινό χρόνο που είναι εναρμονισμένος και δομημένος από την αρχή που δομήθηκε και δημιουργήθηκε όλο το περιβάλλον της δημιουργίας και να ζήσουν τα δημιουργήματα Ιώτα όπου όλα είναι ένα και δημιουργημένα στην ίδια δομή και δόμηση, με τους ίδιους όρκους νόμους, ελάνια πρωτόκολλα και ελάνιες δημιουργικές εντολές, αναπόσπαστα τμήματα ολότητες της ολικής νομοτελειακής θεία ελάνιας δημιουργίας των Α και του Ω. Μοναδική ομομήτριε βασιλέα Μίνωα, παντοκράτορα, εμείς οι Έλλην άνθρωποι από γονείς σου, επικαλούμαστε όλες τις δυνάμεις σου και τις θείε ιδιότητές σου και σου ζητούμε τα τεράστια μοναδικά δώρα σου να μας τα φέρεις πίσω, να αποκαταστήσεις τώρα Όλες τις επικοινωνίες των θεών δημιουργών, με όλες τις κοινωνίες των ανθρώπων, όλοι οι γεωδετημένοι ελλάνιοι χώροι και η λαβύριν θήσου να ενεργοποιηθούν, τώρα, σήμερα, παραποτέ άλλοτε. Οι άνθρωποι και όλα τα δημιουργήματα έχουν ανάγκη την αληθινή, μοναδική επικοινωνία με την μήτρα και πηγή της αληθινής πραγματικής δημιουργίας τους και τους αληθινούς πραγματικούς μοναδικούς ομομήτριους θεούς δημιουργούς τους. Τώρα που όλοι οι άνθρωποι στην γη ψάχνουν για το θείο και για τους θεούς δημιουργούς τους, για την μοναδική αληθινή δημιουργία τους και αποδείξεις και στοιχεία, τα ψάχνουν μέσα σε αποστατικά, βδελιρά ιερατεία, σε ανύπαρκτα κατασκευασμένα θεϊκά πρόσωπα, μέσα σε αποστατικά σκοτεινά δόγματα, μέσα σε σάπια λείψανα, μέσα σε μαγίες και μαγκανίες, μέσα σε μοιασματικές μιαρές δοξασίες και χιλιάδες τελετές σκοτεινών αποστατικών δαιμόνων, μέσα σε ακαθαρσίες έκπτωτων μαύρων αποστατών, μέσα σε υπόγειες σκοτεινές τοές, δογματισμένων αποστατικών επιστημών, μέσα σε ψεύτικα στημένα αποστατικά θαύματα και δόλιες ψεύτικες αποστατικές προφητείες και χιλιάδες άλλες αποστατικές τεχνικές. Μοναδικέ Ελάνιε Βασιλέα Μίνοα, είναι ύψιστη ανάγκη η αποκατάσταση και ο συντονισμός της επικοινωνίας με τους πραγματικούς ελάνιου δημιουργούς και τα Ελάνια ανθρώπινα δημιουργήματά τους. Μοναδικέ Ελάνια η Βασιλεία Μήνοα, εμείς οι ομομήτριοι από σου, σήμερα εδώ στην γέα Δήμητρα Άρτεμις, σου ζητούμε να μας συντονίσει με τις συχνότητε της αμέθεκτης Ελάνια συμπαντικής μης σου. Με τις συχνότητε όλων των Ελάνιων δυνάμεών σου, ως υπέρτατος μύστης που είσαι, εσύ μοναδικέ Βασιλεία Μήνοα, θα συρρυκνώνεις τον ψεύτικο χρόνο, θα εξαφανίζεις και θα κόβεις όλες τις αποστατικές συχνότητες και όλες τις αποστατικές χρονομορφοποιήσεις που τον στερεώνουν και τον προβάλλουν σε εμάς τους ανθρώπους, στον γήινο υλικό μας κόσμο, στον χώρο μας, ως μοναδικό αληθινό και εμείς οι Έλληνες άνθρωποι που βιώνουμε σήμερα στην Γεία Δήμητρα Άρτεμις, εμείς οι άνθρωποι χαράζουμε, οικοδομούμε και συντηρούμε όλα τα φρικτά αποστατικά σχέδια μορφοποίησης σε όλα τα επίπεδα του βίου μας και όχι μόνο. Ακόμη, οι αποστάτες μας ανάγκασαν να μορφοποιήσουμε αποστατικές ψεύτικες έννοιες, ανύπαρκτες αξίες, τις αντιαξίες τους ως δικές μας αξίες, με τίτλους καλού και κακού. Το δίκαιό μας το μετέτρεψαν σε άδικο και μας το επέβαλαν ως μοναδικό δίκαιό μας. Την παραφύση και όλες τις αποστατικές μεταλλαγμένες ανομαλίες τους ως δικιά μας φύση. Τις αποστατικές ασθένειές τους ως δικιά μας υγεία. Την ασχήμια, το μυαρό βρωμερό, ως κάλος, και την δική μας αισθητική και χιλιάδες αποστατικές μιασματικές ανομαλίες εκτός νομοτέλειας ως δικές μας. Και όλα αυτά εκτελούνται και χαράζονται, οικοδομούνται στον χώρο και στον χώρο όλων των ανθρώπων, από τους ίδιους τους ανθρώπους, που μόνο εμείς οι άνθρωποι είμαστε οι υπεύθυνοι για τον χώρο και όλο το περιβάλλον μας. Και σήμερα, με την δική μας βούληση, όλων των ανθρώπων η βούληση, Συντηρεί όλα τα σχέδια των αποστατών και του ολικού αφανισμού μας στον χώρο μας, με τον ψεύτικο αποστατικό δυναστευτικό χρόνο και χρονοφουσκάτους. Οι επιλογές και η βούληση των ανθρώπων δολοφονούν όλο το δημιουργικό περιβάλλον του δικού μας χώρου και τον ίδιο τον άνθρωπο που είναι ένα, το ίδιο και το αυτό με το περιβάλλον του. Μόνο οι άνθρωποι μπορούν να προστάξουν στον χώρο του δίου τους. Οι Έλλην άνθρωποι άρχουν στον χώρο. Αναγνωρίζουμε ως Έλλην άνθρωποι από γονείς σου την ευθύνη για όλα όσα συμβαίνουν στον χώρο και χώρα μας χιλιάδων ετών και αναγνωρίζουμε ότι ο χώρος είναι η μία άκρη του κύκλου του χωροχρόνου και η άλλη άκρη του κύκλου είναι ο χρόνος στον χρονοχώρο. Στον χρονοχώρο εσύ μοναδικέ βασιλέα Μίνωα προστάζεις τον χρόνο για τον χώρο και εμείς οι Έλλην άνθρωποι μπορούμε να προστάξουμε τον χώρο στον χωροχρόνο. Έτσι, ο συμπαντικός κύκλος ροής του χρονοχώρου και του χωροχρόνου συντονίζονται ως μία ροή. Εμείς οι Έλλην άνθρωποι είμαστε έτοιμοι και ικανοί να προστάξουμε τον χωροχρόνο στον χώρο μας και να εκτελέσουμε ως μέγιστη αποστολή της δημιουργίας μας με άπειρο και ακριβή συντονισμό όλων των ανθρώπων και όλων των δημιουργημάτων και να ανατρέψουμε με ελεύθερη βούληση και πλήρη επίγνωση, με μέγιστη νόηση ως δημιουργήματα του συμπαντικού νου, ζεύς του διός και όλη της νομοτελειακής αληθινής μοναδικής ελάνιας θεία δημιουργίας των Α και του Ω. Να αντιστραφούν όλα ό,τι αποστατικό εκτός της νομοτελειακής αληθινής μας δημιουργίας, που εμείς βοηθήσαμε να οικοδομηθούν. Εμείς οι άνθρωποι το χρηματοδοτήσαμε με πλούτο, δύναμη, βίο, ενέργεια στον δικό μας χώρο και πάνω και μέσα στον αποστατικό ψεύτικο χρόνο, που και αυτός ο ψεύτικος αποστατικός χρόνος κατασκευάστηκε κλέβοντας τον αληθινό χρόνο των ανθρώπων. Και καλούμε εσένα, μοναδικέ βασιλέα Μήνωα, ως άρχοντας του χρόνου, από κοινού να ενώσουμε όλες τις δυνάμεις μας, τις δυνατότητες, την βούληση όλων των Ελλήνων ανθρώπων. Να ακυρωθούν όλα και τα πάντα, ό,τι είναι στερεωμένο στον ψεύτικο αποστατικό χρόνο, ως μη ποτέ αληθινά, ως μη ποτέ υπαρκτά, ως μη ποτέ ορθά, ως ποτέ να μην ήταν της ελεύθερης βούλησής μας, ως ποτέ να μην έγιναν και ως ποτέ να μην υπήρξαν και ότι δεν έγινε ποτέ, ότι δεν υπήρξε ποτέ, ότι δεν ήταν ποτέ αληθινό, ποτέ δεν υπήρξε και ούτε ποτέ θα υπάρξει. Και όλα αυτά ανήκουν μόνο στην λύθη και η λύθη ανήκει στην λύθη της λύθης. Μοναδικέ Ελάνιε Βασιλέα Μήνοα, μόνο εσύ μπορείς να μας απεγκλωβήσεις, να μας απελευθερώσεις από τον ψεύτικο αποστατικό χρόνο χιλιάδων ετών και χρόνος και χώρος χρονοχώρος και χωροχρόνος, συντονισμένοι ως μονάδα ολότητα, συμπαντικής νομοτελειακής ροής, προγραμματισμένοι με απόλυτη δημιουργική ακρίβεια, ως χρονοχώρος και ως χωροχρόνος, να εισπράξουμε και να παραλάβουμε πίσω ό,τι και όσο πραγματικό αληθινό χρόνο μας έκλεψαν και όσο χρόνο σπαταλήσαμε και να βιώσουμε όλοι οι Έλληνα άνθρωποι και όλα τα δημιουργήματά μας και τα δημιουργήματα των δημιουργημάτων μας και αυτών τον πραγματικό νομοτελειακό δημιουργικό χρόνο της αληθινής Ελλάνιας δημιουργίας. Να τον εγκαθιδρύσουμε, να τον χαράξουμε και δημιουργώντας τον χώρο όλη την αποτύπωση της πραγματικής, μοναδικής αληθινής Ελλάνιας δημιουργίας, όπως ακριβώς δημιουργηθήκαμε, με την απόλυτη νομοτελειακή ακρίβεια και πληρότητά της, να αποκαταστήσουμε εμείς οι Έλληνες άνθρωποι, στον χώρο και στον χωροχρόνο μας, την υγεία μας και την υγεία όλου του περιβάλλοντός μας. Να αποκαταστήσουμε το κάλος μας και το κάλος όλου του περιβάλλοντός μας. Να αποκαταστήσουμε και να παραλάβουμε τον πλούτο μας και τον πλούτο του περιβάλλοντός μας. Να αποκαταστήσουμε την ισχύ μας, δυνάμεις και δυνατότητες και την ισχύ όλου του περιβάλλοντός μας, όπου με άπειρη φρόνηση να διαχειριζόμαστε τα πάντα και όπου η συμπαντική δικαιοσύνη να είναι σε όλο το περιβάλλον μας, σε όλες τις εκδηλώσεις, με όλους τους συνέλληνές μας και όλους τους συνανθρώπους, ακριβώς όπως έχει δομηθεί δημιουργικά, λειτουργικά με άπειρη δικαιοσύνη η δομή του σαρκίου μας και του σώματός μας, ώστε την ανδρεία να την αποκτήσουν όλοι οι Έλληνα άνθρωποι και να έχουν άνω δράση σε όλα τα επίπεδα και πεδία της μοναδικής αληθινής ελάνιας θεία άπειρη δημιουργίας, ως αθάνατη των αθάνατων ήρωες. Ώστε οι Έλληνα άνθρωποι με μόνιμη ανελικτική πορεία να συνδεθούν απόλυτα με την ελάνια πατρόα ουσία τους και με τα δώδεκα μέρη των Ελλάνιων δημιουργικών σωμάτων τους. Να νιώσουν μέσω της πατρόας ουσίας τους τα μυστικά, του κωδικούς της δομής τους, τις δυνάμεις τους, τις δυνατότητές τους, την υπερτεχνολογία, τέχνη του λόγου, δηλαδή του νου, ώστε να δημιουργούν με την ίδια νομοτελειακή ακρίβεια, να ζουν και να βιώνουν ως αθάνατοι, μέσα στα επίπεδα και πεδία των διαστάσεων και πολυδιαστατικών συστημάτων της ελάνιας αληθινής μοναδικής θεία δημιουργίας. Όλες οι τεράστιες ελάνιες θεϊκές αποστολές όλων των πολεμιστών όλων των ηρώων, όλων των βασιλέων, όλων των ημίθεων, όλων των θεών, που χαράχθηκαν και εκτελέστηκαν στην γέα Δήμητρα Άρτεμις, ήταν είναι και θα είναι, για να αντιληφθούν και να κατανοήσουν όλοι οι Έλλην άνθρωποι, την δύναμη της ενότητας, της ομονόησης, της ολικής μονάδας ολότητας και ποσός δημιουργήματα της νομοτελειακής ελάνιας αληθινής δημιουργίας, με μοναδική και απόλυτη πατρόα ουσία, με την ίδια ακρίβεια δομής, δόμηση, σύστασης και σύνδεσης όλων των συμπαντικών υλικών, συχνοτήτων, δυνάμεων και ίδιων δυνατοτήτων, με νομοτελειακή ισότητα και δίκαια και με όλες τις ελάνιες συμπαντικές αξίες, νόμους δημιουργίας, είναι αδύνατον να ζήσει το δημιούργημα άνθρωπος μόνο του και ατομικά, ως αυτόνομη μονάδα ολότητα, που είναι χωριστά και μακριά από τα άλλα ίδια δημιουργήματα ανθρώπους. Το δημιούργημα άνθρωπος δεν θα μπορέσει ποτέ να δημιουργήσει τίποτα, ούτε να ανελιχθεί μόνο του. Το δημιούργημα είναι ήδη στην λύθη του και στην ανυπαρξία του. Μόνο ενωμένοι όλοι οι άνθρωποι, ενωμένα τα δημιουργήματα, στον ίδιο συμπαντικό οργανισμό όλου του περιβάλλοντος, ως μονάδα που είναι ολότητα διότι όλα έχουν την ίδια ουσία δημιουργίας και μόνο ενωμένα όλα μαζί μπορούν να δημιουργήσουν στον χώρο, στο δημιουργικό περιβάλλον τους, να το προστατεύσουν, να ανελιχθούν και να δημιουργήσουν ήρωες. Ίσον θεοί για την ελάνια κοσμοθέαση, οι μύθεου θεούς δημιουργούς, διότι όλα τα δημιουργήματα άνθρωποι είναι ομομήτρια των θεών δημιουργών τους. Έτσι και εσύ» τεράστια μοναδική βασιλέα Μίνωα. Για μία ακόμη φορά, στην δικιά σου αποστολή, με εντολή του Διός, εγκαθίδρυσε τους Ιερούς Ολύμπιους Αγώνες, κάθε επτά γήινα έτη, στην ίστατη προσπάθειά σου να ενώσει όλους τους ανθρώπους και τα δημιουργήματα, ως μονάδα ενός οργανισμού, και να κατανοήσουν όλοι οι άνθρωποι, όλα τα δημιουργήματα, τον τρόπο λειτουργία της νομοτελειακής τους δημιουργίας και τον τρόπο λειτουργία του γήινου βίου, ως άνθρωποι πολίτες, ενωμένοι ομόνοα, ομότροπα, στον σκοπό, στόχο και σχέδιο της ύπαρξής τους, ώστε τα αποτελέσματα του βίου τους να είναι μόνο νομοτελειακά της ίδιας τους της δημιουργίας. Μοναδική Ελάνιε Βασιλεία Μίνοα για να επιτευχθεί ο στόχος, σκοπός και σχέδιο της ύπαρξης των ελάνιων ανθρώπων, δημιουργημάτων, γι' αυτό κατασκεύασες και δημιούργησες λαβύρινθους και σύνδεσες, ολοκλήρωσες όλες τις δομές των θεϊκών ελάνιων, δημιουργικών επικοινωνιών, κατευθείαν με τις ανθρώπινες κοινωνίες, στην Γαία Δήμητρα Άρτεμις. Για να έχουν οι άνθρωποι τα δημιουργήματα, αληθινές θεϊκές συμβουλές, και απαντήσεις των ίδιων των θεών δημιουργών. Και όποτε και όταν και αν χρειαστούν βοήθεια σε οτιδήποτε θέμα και ασφάλειας, άνθρωποι και πλανήτης, οι δυνάμει της δημιουργίας μέσω του λαβύρινθου, θα έστελναν οντότητα ή υπεροντότητα ή όσες δυνάμεις ασφαλείας από την Ελλάνια κοσμοκρατορία μας και οποιοδήποτε βοήθεια χρειαστούν οι Έλληνα άνθρωποι και ο Ελάνιος πλανήτης Γέα Δήμητρα Άρτεμις, ώστε όλα τα δημιουργήματα άνθρωποι, ενωμένα στον στόχο και σκοπό της δημιουργικής ύπαρξης, να μην μπορέσει ποτέ και καμία αποστατική συχνότητα και οτιδήποτε αποστατικό να τους πλανέψει, να τους αποσπάσει, να τους χωρίσει, να τους κλαβώσει, δυναστεύσει, προκαλέσει και να μην εισέλθει στις κοινωνίες και πολιτείες των ανθρώπων καμία αποστατική ασθένεια και νόσος, όπως φθόνος, έπαρση, περιέργεια, ανταλλαγή, απλιστία και άλλα. Η πλήρης κατανόηση και η απόλυτη επίγνωση των ελάνιων ιερών επτά εντολών του Διός, οι δώδεκα ελάνιες αξίες και το σύνολο των ελάνιων πρωτοκόλων, από όλο το σύνολο ως μονάδα των ανθρώπων δημιουργημάτων, και τα δημιουργικά νομοτελειακά αποτελέσματα του συνόλου των ανθρώπων του βίου τους, στον χρόνο και στον χώρο, μπορούν και δημιουργούν μονάδες ολότητες, θεούς, ημίθεους, ήρωες. Πρέπει να κατανοήσουν και με απόλυτη επίγνωση ότι όλοι μαζί οι άνθρωποι ως μονάδα δημιούργησαν με τις ενωμένε δημιουργικές τους δυνάμεις την οντότητα αυτή και όλοι τους είναι μέσα σε αυτόν και ότι όλοι τους είναι Αυτός και ότι Αυτός είναι Αυτός ως μονάδα και όλοι αυτοί ως η ίδια μονάδα και πως όλοι τους μπορεί να γίνουν όπως Αυτός και που όλοι μαζί δημιούργησαν ως μονάδα. Άρα στην πραγματική αληθινή νομοτελειακή ελάνια δημιουργία, η έπαρση, ο φθόνος και όλες οι αποστατικές ασθένειες και νόση είναι ανύπαρκτες υπάρχουν μόνο ενώσεις, συνθέσεις δυνάμεων και δυνατοτήτων, ομόνοες, ομότροπες, με άπειρη ισότητα σε όλους, για όλους, προς όλους, ανθρώπους και δημιουργήματα. Τεράστια μοναδικέ βασιλέα Μίνωα, στην τεράστια αποστολή σου στην Γεία Δήμητρα Άρτεμις, τα τεράστια συμπαντικά μυστικά, και η κωδική αλλά και η υπέρτατη ελάνια μοίηση του μοναδικού δίσκου σου, δώρο για την ανέλυξη όλου του Ελάνιου γένους, μας πρόσφερε σε ένα τεράστιο μυστικό της Ελάνιας δημιουργίας μας, την απόλυτη αυτογνωσία μας και την αποκάλυψη των άπειρων δυνάμεων και δυνατοτήτων που έχει κάθε Ελληνάνθρωπος και το απόλυτο δικό του δικαίωμα της Ελάνιας δημιουργίας ως δημιούργημα να θεωθεί επί της γέας, αποφνητός, με άπειρη νόηση, άπειρη γνώση και ως μύστης πια ο άνθρωπος να χειραγωγεί, να διατάζει, να προστάζει, να ελέγχει τα τέσσερα στοιχεία της φύσης και να εκτελέσει διάσπαση της ύλη ως Θεός επί της γέας Δήμητρα Άρτεμις. Άρα η δημιουργία και η πραγματική θεή δημιουργή σου θέλουν όλους τους Έλληνα ανθρώπους δημιουργήματα, θεούς δημιουργούς. Και για να συμβεί, να εφαρμοστεί να εκδηλωθεί σε κοινή θέα η θέωση του Έλληνα ανθρώπου, πρέπει όλα τα ανθρώπινα δημιουργήματα, ενωμένα όλα ως ολότητες μονάδες σε μία ολότητα, ένας οργανισμός ανθρώπων μονάδα, ως υπερσυνείδητη οντότητα συντονισμένη, να αναγνωρίζει την όλη μείηση. Να θέλουν όλοι να συμβεί και να εκτελεστεί και να εκτελείται στον χώρο τους και στον χρόνο τους, σε όλο το περιβάλλον τους και δημιουργούν το πρόσωπο ή τα πρόσωπα αυτούς που θα το εκτελέσουν και επειδή αυτή ή αυτός θα μπορεί και θα πρέπει να το εκτελέσει την διάσπαση ή οτιδήποτε δημιουργικό στο περιβάλλον επειδή όλοι τους η μονάδα το θέλει με ελεύθερη βούλησή της και θα βοηθά και θα ενεργεί με άπειρη νόηση, με άπειρη δύναμη και δυνατότητες όλους τους ανθρώπους και όλα τα δημιουργήματα σε όλον τον ελάνιο γήινο πλανήτη Γέα Δήμητρα Άρτεμη. Να προστατεύει όλο το ελάνιο ανθρώπινο γένος και όλο το περιβάλλον, ακριβώς ώστε να ήταν παρόν η ίδια η ελάνια δημιουργία και οι ελλάνιες δυνάμεις ασφαλείας της, όπως έχουν τεθεί στην δομή και δόμησή της για όλη την δημιουργική σύνθεση και σύνδεσή της. Σήμερα εδώ στην Γέα Δήμητρα Άρτεμις και για χιλιάδες χρόνια στον υλικό κόσμο, στον χώρο και στον αποστατικό ψεύτικο χρόνο που βιώνουμε, σκλαβωμένοι, εγκλωβισμένοι, δεν υπάρχει τίποτα και κανένας να βοηθήσει, να κατανοήσει, να αντιληφθεί ο άνθρωπος το δημιούργημα, την αλήθεια και την αληθινή του δημιουργία, ζωή και βίο, στόχο, σκοπό, σχέδιο που εντάσσεται η ύπαρξή του. Απέναντίας, υπάρχουν χιλιάδες αποστατικοί μηχανισμοί που θα σε κάνουν να ξεχάσεις ποιος είσαι, σε ποιο σχέδιο εντάσσεσαι. Θα σου αλλοιώσουν όλες τις αλήθειες, τους χάρτες και τα σύμβολα δυνάμεων της αληθινής δημιουργίας σου. Την ελάνια μοναδική νομοτελειακή γλώσσα και γραφή σου. Θα σου αλλοιώσουν την δομή σου, τα κοσμικά σωματίδιά σου, τα κύτταρά σου, θα αλλοιώσουν όλη την δομή και δόμηση της υδάτινης δημιουργίας σου με χιλιάδες αποστατικούς τρόπους και σπόρους, σπέρματά τους αποστατικά. Θα αλλάξουν την ομοτελειακή μοναδική ελάνια φύση σου από άρεν σε θήλη και από θήλη σε άρεν. Θα σε αδρανοποιήσουν ως ουδέτερο είδος κενού που είναι και οι ίδιοι αποστάτες. Θα μεταλλάξουν τον άνθρωπο, τα ζώα, τα φυτά, τα πτηνά, τα ψάρια, τα πάντα θα σε διδάξουν όλα τα εικονικά, τα ψεύτικα, τα αποστατικά, ώστε ακόμη και τα ζώα που είναι ήδη μεταλλαγμένα από τους αποστάτες του πλανήτη Γέα Δήμητρα Άρτεμις, που λειτουργούν μόνο με ένστικτο, να είναι ανώτερα από εσένα άνθρωπε και τα ζώα των ζώων να διοικούν και να δυναστεύουν τα δημιουργήματα Έλλην ανθρώπους της μοναδικής αληθινής νομοτελειακής ελάνιας δημιουργίας. Όλοι εμείς οι Έλλην άνθρωποι Σήμερα εδώ στην Γαία Δήμητρα Άρτεμις, ο η απόγονοι των Ελάνιων Θεών Δημιουργών μας, των 12 Ελάνιων Ολύμπιων, των Ελάνιων Ημίθεων, των Ελάνιων Ηρώων, των Ελάνιων Βασιλέων, των Ελάνιων Πολεμιστών, όλων των Ελάνιων Ιερών Ασυνειδήτων, Ψυχών και όλη τη Ελάνιας Κοσμοθέασης, επικαλούμαστε την χορηγία όλων των ελάνιων δυνάμεων και όλες τις δυνάμεις της μοναδικής νομοτελειακής αληθινής ελάνιας δημιουργίας των Α και του Ω. Επικαλούμαστε την χορηγία όλων των δυνάμεων του Ολύμπου και των 12 ελάνιων Ολύμπιων. Επικαλούμαστε την χορηγία όλων των δυνάμεων και δυνατοτήτων του αμέθεκτου συμπαντικού νου, άρχοντα του φωτός, ζεύς του διός. Επικαλούμαστε την χορηγία όλων των δυνάμεων, δυνατοτήτων και όλων των ιδιωτήτων, όλων των ελάνιων θεών, ηρώων, ημίθεων, βασιλέων, πολεμιστών. Επικαλούμαστε την χορηγία όλων των δυνάμεων, των Α και όλες τις δυνάμεις ασφαλείας της ελάνιας δημιουργίας. Επικαλούμαστε την χορηγία όλων των δυνάμεων του Ω και όλες τις ελάνιε δυνάμεις της δημιουργίας. Επικαλούμαστε την χορηγία όλων των δυνάμεων και όλων των ιδιότητων του μοναδικού μέγιστου, εκλεκτού και χρησμένου παντοκράτορα, βασιλέα Μίνωα, ως συμπαντικός μοναδικός μηχανισμός και ως άρχον του χρόνου και συντονισμένες όλες οι ελάνιες μοναδικές αληθινές δυνάμεις και όλες οι ιδιότητες σε πλήρη ένωση ως μονάδα για όλη την ελάνια δημιουργία» για όλα τα δημιουργήματα, για όλους τους Έλλην ανθρώπους, αλλά και για ό,τι δημιούργημα φέρει μέσα του, πάνω του, έστω και μικρό ποσοστό, Ελάνια δημιουργική πατρόα ουσία της Ελλάνιας δημιουργίας. Και ζητούμε να εξαφανίσουν εντελώς τον ψεύτικο χρόνο, να εξαφανίσουν ό,τι έχει καταγραφεί, έχει χαραχθεί, ό,τι έχει οικοδομηθεί, ό,τι έχει παραχθεί, όλα, τα πάντα, ό,τι υπάρχει μέσα και έξω, δίπλα του και επάνω, κάτω από αυτόν, τον ψεύτικο χρόνο. Ό,τι έχει αναπαραχθεί και ό,τι μεταλλαγμένο αναπαράχθηκε, μέχρι και οι ρίζες και το τελευταίο κύτταρο αποστασίας, έως αυτόν που διέταζε και αυτούς που διέταζε και αυτόν που γέννησε και δημιούργησε αυτόν που διέταζε και κάθε αποστατικό μηχανισμό τεχνικής εκδήλωσης, μορφοποίησης, να εξαφανιστούν όλα και τα πάντα. Να μείνει μόνο το δίκαιο, το φως και η αλήθεια, όλα τα άλλα να καούν, να εξαφανιστούν, ως να μην υπήρξαν ποτέ. Να συλληφθούν και να τιμωρηθούν από την θεία συμπαντική δικαιοσύνη, ακριβώς όπως έχει οριστεί στην ομοτελιακή σύνθεση και λειτουργία. Η νομοτελειακή μοναδική αληθινή ελάνια δημιουργία με νόμους όρκους κάθε έκπτωτος, κάθε αποστάτης, κάθε σκοτεινός δαίμον, με όλες τις εκπομπές του και οι υλικές εκδηλώσεις του στον χώρο μας, και όλοι οι υπηρέτε και συνεργάτες δούλοι του, όλοι οι προδότες που συνέβαλαν σε αυτό το αποστατικό σχέδιο του ψεύτικου χρόνου, για τον αφανισμό, την δολοφονία, την δυνάστευση όλων των ανθρώπων, των δημιουργημάτων ιώτα και κάθε συμπαντικού οργανισμού, δημιουργήματα ολότητες ιώτα, πλανήτης Γέα Δήμητρα Άρτεμις, γαλαξία Συριδανός, και για κάθε προσβολή, παρέμβαση, αλλίωση, ασέβεια, βεβήλωση της πραγματικής μοναδικής, αληθινής ελάνιας θείας δημιουργίας των Α και του Ω. Ως ελάνι ηγόνη, ορκιζόμαστε στην ελάνια πατρόα ουσία μας, της νομοτελειακής ελάνιας μοναδικής δημιουργίας μας, να ενώσουμε και να συντονίσουμε όλα τα ανθρώπινα δημιουργήματα της δημιουργίας του Ελάνιου πλανήτη Γαία Δήμητρα Άρτεμις. Να διαβιβάσουμε, να μεταδώσουμε, να χαράξουμε την αλήθεια παντού σε όλους τους ανθρώπους της Γέας και του χώρου μας. Να πολεμήσουμε με την μέγιστη δύναμή μας ό,τι άδικο έχει παραχθεί σε όλα τα επίπεδα των ανθρώπινων κοινωνιών και όλου του χώρου του περιβάλλοντός μας να αποκαταστήσουμε, να εξαφανίσουμε κάθε μόλυνση, κάθε αποστατική παρέμβαση, βλάβη από τον χώρο και από όλους τους χώρους, όλων των επιπέδων, σε ορατό και αόρατο, υλικό και αίλο περιβάλλον μας. Να εξαφανίσουμε από τα σαρκία μας όλα τα αποστατικά, μυαρά μοιασματικά χαράγματα, εμφυτεύματα και από όλο το σώμα μας, των 12 μερών του, με κάθε κόστος, με τις μέγιστες δυνάμεις και δυνατότητές μας. Να αποκαταστήσουμε κάθε βλάβη, κάθε στρέβλωση και κάθε αποστατική παρέμβαση στον χώρο όλων των ελάνιων γεωδετικών ιερών χώρων, δυνάμεων και συχνοτήτων επικοινωνίας και σύνδεσή μας με όλον τον συμπαντικό οργανισμό και δημιουργικό μηχανισμό. Όλους τους ιερούς συμπαντικά γεωδετημένους χώρους της Γέας Δήμητρα Άρτεμης, που τρέφεται ο πλανήτης μας, Γεα Δήμητρα Άρτεμις, με κοσμική και συμπαντική ενέργεια, ως δημιούργημα ιώτα, της νομοτελειακής αληθινής, μοναδικής ελάνιας θεία δημιουργίας του Ωμέγα και είναι αναπόσπαστο κύτταρο ολότητα, μονάδα του γαλαξία μας Ιριδανού, που είναι συμπαντικό, ελάνιο μοναδικό κύτταρο ολότητα μονάδα του συμπαντικού ελάνιου οργανισμού Άρτεμις, το δικό μας σύμπαν. Ορκιζόμαστε όλοι εμείς οι Έλλην άνθρωποι, σήμερα εδώ στην Γαία Δήμητρα Άρτεμις, από τον χώρο μας, στις μοναδικές 7 ελάνιες εντολές του Διός και της ελάνιας δημιουργίας, στις 12 ελάνιες αξίες, 18 ελάνιες αρχές και στους 3 ελάνιους πολιτιακούς νόμους. Ο Σάξι η Ελάνη της Ελάνιας Κοσμοθέασης και της Ελάνιας Μοναδικής θεία Δημιουργίας των Α και του Ω. Μέγιστη τιμή και άπειρο σεβασμό, μοναδικέ βασιλέα Μίνωα, να είσαι προγονός μου. Μέγιστη τιμή και άπειρο σεβασμό, βασιλέα Μίνωα, να ανήκω στο γένος σου και να είμαι απογονός σου. Αναγνωρίζουμε όλοι οι Έλλην άνθρωποι την ύψιστη τεράστια αποστολή σου που ήταν είναι και θα είναι για εμάς τους ομομήτριους απογόνους σου. Θα σε τιμώ για πάντα εγώ ο Έλλην άνθρωπος και όλα τα δημιουργήματά μου. Στις μέρες της Ελλήνων πολιτείας το τεράστιο μοναδικό κωδικό όνομά σου και οι μέγιστες μοναδικές ιδιότητές σου τα μέγιστα μοναδικά τεχνουργήματά σου και η λαβύρινθή σου θα τιμηθούν τόσο μοναδικά όσο μοναδικός αμέθεκτος μύστης και μοναδικός ελάνιος συμπαντικός μηχανισμός είσαι και εσύ. Να ακουστεί παντού, να γιοθεί παντού, να χαραχθεί παντού, να τελεύσει παντού, να εκτελεστεί παντού, στο ορατό και στο αόρατο, στο υλικό και στο άειλο περιβάλλον, στον χρόνο και στον χώρο, στον χρονοχώρο και στον χωροχρόνο, γέννητο, γέννητο, γέννητο.